φίλους του μαζί. Δύο από φίλους ηλικίας 25 και 30 ετών από τους πιο πλούσιους Βρετανούς. Και όλα αυτά τα όργια και τα σκάνδαλα έτσι, που ακολούθησαν, υπήρχαν, ξέρεις, αυτοί οι δύο πάντα στην παρέα. Και το παλάτι τώρα. Προσθέθηκαν κάποιες κοπέλες στην πορεία. Ναι, βέβαια, βέβαια. Το παλάτι τώρα δηλώνει πάρα πολύ θυμωμένο με την ομάδα των ανθρώπων που έπρεπε να φυλάει τον πρίγκιπα Χάρη, οι οποίοι ταξίδεψαν μαζί του από τη Μεγάλη Βρετανία, οι οποίοι αντί να τον προστατεύσουν, γιόρτασαν μαζί του, όπως καταλαβαίνεις, για να το πω έτσι. Ναι, αλλά ο πρίγκιπας Χάρη δεν είναι ένα ανήλικο παιδί που χρειάζεται ειδική προστασία. Δηλαδή, αντί να είναι θυμωμένοι με τον πρίγκιπα Χάρη, ο οποίος επιδόθηκε σε έκτροπα και δεν φρόντισε τουλάχιστον να μην τραβηχτούν φωτογραφίες, τα έχουν βάλει με την ασφάλειά του. Τα έχουν βάλει με την ασφάλειά του γιατί όταν έγινε το πάρτι στη Σουίτα, όπου τραβήχθηκαν και οι περιβόητες γυμνές φωτογραφίες. Την οποία δεν ξέρω αν ισχύει, την πληρώνει ο Βρετανικός λαός. Αυτό είναι το επόμενο θέμα τώρα που θα σου ανέλυα. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Αφού λοιπόν μπήκαν αυτές οι κοπέλες μέσα, γιατί μία από αυτές έχει στείλει τις φωτογραφίες στις επίμαχες, δεν τους πήραν τα κινητά όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί μην νομίζετε ότι ο πρίγκιπας Χάρη. Προφανώς είναι αρκετά μεθυσμένοι για να το θυμηθούν και να το σκεφτούν. Ακριβώς, ακριβώς. Και μετά λέει αυτοί πήγανε για ύπνο. Και μάλιστα το θέμα τώρα είναι ότι υπάρχουν και άλλες φωτογραφίες που δεν έχουν δει ακόμα το φως της δημοσιότητας στα Ματίνα. Μάλλον ήθελαν να δώσουν μια πρόγευση έτσι ώστε η τιμή πώλησης των επόμενων φωτογραφιών να τριπλασιαστεί. Ακριβώς, σε σχέση ακριβώς, με τις πρώτες. Θα έχουμε και άλλα νέα από αυτό το σκάνδαλο. Και στη συνέχεια φυσικά έχει γίνει τεράστιο θέμα στην Αγγλία. Το κόστος της σουίτας που ξεπερνούσε τα 7.000 ευρώ την ημέρα. Και επίσης η σουίτα που μένανε και οι φύλακες του Χάρη. Όλα αυτά τα πληρώνει ο Βρετανικός λαός. Διαβάσαμε για σαμπάνιες που κόστιζαν 20.000 ευρώ περίπου. Για άλλες σουίτες που νοικιάστηκαν μόνο και μόνο για ένα πάρτι δίπλα σε μια πισίνα. Όπου... Να, ακριβώς αυτές οι φωτογραφίες που βλέπεις τώρα. Όπου εκεί συνάντησαν και μια ομάδα κοριτσιών που είχαν έτσι bachelor party και τις κάλεσαν όλες μαζί. Πέρασαν καλά με λίγα λόγια. Και Νίκο, πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ κακό και το timing, η χρονική στιγμή, γιατί σε λίγες μέρες, στις 31 του μηνός, έχουμε και την επέτειο από τον θάνατο της πριγκίψας Νταϊάννα και φαντάζομαι ότι το παλάτι δεν θα ήθελε λίγες μέρες πριν να μονοπολίσει το ενδιαφέρον ένα τέτοιο σκάνδαλο. Ναι, γι' αυτό ακριβώς ο πρίγκιπας Χάρη διέκοψε τις διακοπές του, μπήκε σε ένα αεροπλάνο και γύρισε να κρυφτεί στο Λονδίνο πλέον, ξέρεις, να είναι ασφαλής στο παλάτι ώστε να μην τον εντοπίσουν οι παπαράτσι μέχρι να...